Ελληνίδες και Έλληνες, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Και πάλι κοντά και πάλι μαζί για νέες καταθέσεις από το κανάλι της Τηλετώρα, κάθε Παρασκευή στις 12 και 10 μετά το νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων και κάθε Σάββατο 11 και 30 πριν το νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων μέχρι να κλείσει ο κύκλος των εκπομπών. Μην χάσετε αυτές τις εκπομπές, διότι είναι εκπομπές και καταθέσεις πόνου, έρευνας, κόπου, μόχθου, αλλά προπάντων εκπομπές αληθείας, πληροφόρησης για όλους εσάς που παραπληροφορείστε και βεβαίως εκπομπές αφυπνίσεως, εκπομπές δυνάμεως, διότι μέσα από αυτές τις εκπομπές όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες που θα επιμείνουν στην ταυτότητα την Έλληνο Ορθόδοξη θα αντλήσουν δύναμη και θα καταλάβουν ότι η δύναμη ανήκει στους Έλληνες. Την δύναμη την έχουμε εμείς ο λαός, ο πιστός λαός του Θεού. Εδώ είναι η δύναμη, κυρίες και κύριοι, και η δύναμη είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσετε αυτές τις εκπομπές και όσοι έχετε βίντεο να τις καταγράψετε και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν ή που το κανάλι της Τηλετώρα δεν φτάνει στις περιοχές, σε ορισμένες περιοχές, να τους τις δίδετε είτε σε κασέτες, είτε σε βιντεοκασέτες, είτε σε κασέτες που θα ακούνε μόνον τον ήχο. Αυτά για τη σωστή σας ενημέρωση και τη σωστή σας πληροφόρηση και όλων των αδελφών των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Και μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στο θέμα μας. Το θέμα μας, το οποίο έχει σύνδεση άμεση με το χθεσινό. Και βεβαίως σήμερα θα αρχίσω με ένα πολύ συγκινητικό σημείωμα που διάβασα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και συγκεκριμένα στο σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του κυρίου Σωτήρη Ζαφυρακόπουλου, του διευθυντού της εφημερίδος. Και συγκινήθηκα, μπορώ να πω, από μία απλοϊκή χριστιανή μάνα πολύτεκνη που εκπέμπει κραυγή αγωνίας, κυρίες και κύριοι, όπως πολλές μανάδες που δεν έχουν την τύχη να φτάσει ένα σημείωμά τους ή δεν έχουν την κατάλληλη παιδεία να το συντάξουν και να το γράψουν, να φτάσει σε κάποια εφημερίδα. Θέλω να σας το διαβάσω και αρχίζω ευθύς αμέσως. Το δάκρυ μιας μάνας χριστιανής πολύτεκνης, όπου μέσα σε δύο φράσεις, με τρεις φράσεις, καταλαβαίνει κανείς που βρίσκεται η Ελλάδα, που βρίσκεται η χώρα και πώς παραπέουν και τι πόνο ψυχής και τι κατάθεση πόνου έχουν σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες. «Θλίβομαι και πονάω για την κατάσταση που ζούμε σήμερα», λέει η πολύτεκνη μάνα, «η Ελληνίδα όπου με το πρόσχημα της καλοπέρασης του αύριο, με την ελευθερία του ατόμου, έχουν δηλητηριάσει την ελαία μας οι άθεοι. Δεν μιλούν ούτε για θρησκεία, ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια. Και οι γονείς ούτε καν ενδιαφέρονται για την καταστροφή των παιδιών τους που γίνεται στα σχολεία. Για πολλούς υπάρχει ο νόμος της ντροπής και όχι ο νόμος του Θεού. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει στη συνέχεια η πολύτεκνη μάνα, εφώναζε στον αμαρτωλό εκείνο κόσμο, φωνή βόντος εν τη ερήμο, πού είναι οι άνθρωποι οι σωστοί, πού είναι οι άνθρωποι οι ηθικοί, πού μας πηγαίνουν αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια μας κυβερνούν. Κραυγή αγωνίας μιας Ελληνίδας μάνας πολύτεκνης, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε και θα ακούσετε στοιχεία τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το συγκεκριμένο σημείωμα, με την κραυγή αγωνίας που εκπέμπει η Ελληνίδα μητέρα και όλες οι Ελληνίδες μητέρες. Έχουμε λοιπόν
Γιατί που μας πηγαίνουν, ρωτάει, που μας πηγαίνουν. Μα βεβαίως πού να μας πηγαίνουν οι προαγωγοί του έθνους. Οι προαγωγοί του έθνους. Και όταν τους λέω προαγωγούς, γνωρίζω πολύ καλά τι λέω και το ξέρετε όλοι εσείς. Τα παιδιά μας αυτοί τα οδηγούν στην καταστροφή, με σφραγίδες και βούλες. Το επίσημο κράτος. Και ποιο κράτος? Το κράτος, όχι το ελληνικό, κυρίες και κύριοι. Διότι κράτος ελληνικό δεν υφίσταται πλέον. Είναι κράτος σιωνιστικό. Κράτος εχθρικό. Κράτος ισοπαίδωσης. Κράτος μηδενισμού. Κράτος εκφυλισμού. Κράτος άθεων. Κράτος αντίχριστο. Κράτος ανθεληνικό. Κράτος εχθρικό. Λοιπόν, πού να μας πηγαίνει αυτό το κράτος, διερωτάται η Ελληνίδα μάνα, η οποία δεν έχει κάνει την έρευνα αυτή, γιατί δεν έχει το χρόνο, γιατί τα βάσανα την έχουν λυγίσει, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, τις περισσότερες φορές όταν κλεινόμαστε στα σπίτια μας, βγάζουμε κραυγή πόνου και αγωνίας. Δεν ανοίγουμε τις τηλεοράσεις, μας πιάνει εκείνη η οργή, η ιερή και η αγανάκτησης και λέμε θα τα σπάσουμε όλα. Δεν αντέχεται πλέον αυτή η κατάσταση. Και πώς θα τα σπάσουμε, μέσα στα σπίτια μας? Όχι βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν να τα σπάσουμε πού? Πού πρέπει να τα σπάσουμε, κυρίες και κύριοι? Λείπει η τόλμη, το θάρρος. Το θάρρος και η τόλμη. Γιατί δεν τολμάτε? Γιατί δεν τολμάτε? Διότι ο αιώνας τούτος εσχατολογικός, ο αιώνας του γκρεμίσματος, ετούτος ο αιώνας, ο απατεώνας αιώνας, χρειάζεται μαχαίρι, ατσάλι και αίμα πλέον. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν βλέπετε τι κάνουν στα παιδιά σας, στα παιδιά μας τι κάνουν. Τι κάνουν στα παιδιά μας? Τα ρίχνουν στα ναρκωτικά. Τα διδάσκουν αναλήθειες. Άλλαξαν την ιστορία στην παιδεία. Εξοντώνουν και εξαχριώνουν με παντίους τρόπους την συνείδηση της ελληνικής νεολαίας. Καταργούν τις προσευχές στα σχολεία. Την πρωινή προσευχή. Λέγοντας και δηλώνοντας, όπως έκανε ο κύριος Τζανετάκος, μόλις διορίστηκε, έσπευσε, η πρώτη του δουλειά ήταν να καταργήσει την πρωινή προσευχή στην ΕΡΑ 2, στο ραδιόφωνο, στο κρατικό ραδιόφωνο. Ανέλαβε γενικός διευθυντής στην ΕΡΑ και κατήργησε την πρωινή προσευχή λέγοντας ότι έχουμε ανεξή θρησκεία και δεν χρειάζεται η προσευχή. Τελικώς ο κύριος Τζανετάκος σε ποιο κράτος είναι, σε ποιο κράτος βρίσκεται? Στην Αλβανία, στην Αμερική, πού βρίσκεται? Στην Ελλάδα την Ορθόδοξη βρίσκεται, που προσπαθούν όλοι αυτοί οι εντολοδόχοι να την αποχριστιανοποιήσουν, να την εκμηδενήσουν, να τη σβήσουν την Ορθοδοξία. Και τους το λέμε ότι σμά την κοπιάζουν, δεν θα μπορέσουν. Διότι ο ελληνικός λαός στο κυταρό του, μέχρι μυελού οστέων, ο Έλληνας, είναι χριστιανός Ορθόδοξος και θα παραμείνει με τον όποιο εκφυλισμό και να του κάνουνε. Πώς να μιλήσουν λοιπόν αυτοί που διερωτάται με αγωνία η μάνα τι μας κάνουν? Αυτά μας κάνουν λοιπόν, εξοντώνουν τα παιδιά μας οι ίδιοι αυτοί που θεσμοθετούν, νομοθετούν. Οι νόμοι αυτοί είναι άνομοι νόμοι. Δεν είναι νόμοι ελληνικοί, δεν είναι νόμοι χριστιανικοί. Είναι νόμοι ενός αθέου καθεστώτος της παγκοσμίου κυβερνήσεως, της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Κάναμε σύνδεση εχθές, αναφέραμε τι σημαίνει νέα τάξη πραγμάτων. Νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει μεσαίωνας, χρεοκοπία, επαναφορά εις την σατανολατρία, εις την παγκόσμια συνείδηση, κατάργηση της θρησκευτικής συνειδήσεως, του ελληνικού συντάγματος. Καταργούνται τα πάντα στην Ελλάδα. Και δεν έχουν βγει, κυρίες και κύριοι, όλοι αυτοί, γιατί η Ορθοδοξία τον τελευταίο καιρό δέχεται λυσαλαία επίθεση σε όλα τα μέτωπα και η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη διατάζει την κατάργηση της παιδείας, της ιστορίας, της γλώσσας, ώστε να προχωρήσουμε σε ένα οικουμενιστικό άνοιγμα, την εφεύρεση του σιωνισμού μετά την πτώση του σοσιαλισμού. Ο σοσιαλισμός σημαίνει φασισμός. Όλα τα ισμός είναι φασισμός. Φασισμός, κομμουνισμός το ίδιο. Γκρέμισαν το ένα έσχος, ανέβασαν το άλλο έσχος.
τον οικουμενισμό. Ο οποίος οικουμενισμός και η θρησκεία αυτή, η πανθρησκεία που θέλει να περάσει στα σχολεία και να μοιήσει τα παιδιά μας στο μηδενισμό, στην αθεία, στην αναρχία, να τα μοιήσει στον αποκρυφισμό, να τα μοιήσει στη νέα εποχή, να τα κάνει νεοεποχήτες και νέα τάξη πραγμάτων, νεοταξίτες, ώστε να τους καταστρέψει την συνείδηση και την αγάπη, να δημιουργήσει και να κατασκευάσει όντα και πολίτες, όχι Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους, ανθέλληνες, που θα αγαπούν την Κίνα και την Ιαπωνία το ίδιο. Ακούτε δηλαδή σε τι σχιζοφρένεια μιλάμε, για σχιζοφρενείς ανώμαλους εγκεφάλους, εκφυλισμένους εγκεφάλους, σατανικούς εγκεφάλους, που προσπαθούν να επιβάλλουν δια της βίας όλα αυτά, σε όλα τα μέτωπα, και από τον περιοδικό τύπο, κάνοντας πλήση εγκεφάλου για νέα εποχή με αρχηγό το σημερινό πρωθυπουργό της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων, κύριο Κωνσταντίνο Σιμίτη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε φορά που θα μιλήσει σε λόγους και όπου θα εμφανιστεί, θα αναφερθεί για μια Ελλάδα νέας εποχής. Του το λέμε λοιπόν από τούτο το βήμα ότι αυτά δεν περνάνε. Οι Έλληνες την φτύνουν στο πρόσωπο τη νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων των Αμερικανοεβραίων σιωνιστών και των Ευρωεβραίων σιωνιστών. Δεν επιθυμούμε, κύριε Σιμίτη, και όλοι εσείς που δεχθήκατε να γίνετε εντολοδόχοι όλων αυτών των εχθρών της πατρίδος μας, των εχθρών του χριστιανισμού και του ελληνισμού, να μας μηδενίσετε, να μας κρεμάσετε μία ταυτότητα, να μας κωδικοποιήσετε και να μας κάνετε αριθμούς, όχι ανθρώπινα όντα, αλλά αριθμούς στα κεντρικά κομπιούτερ των Βρυξελών, στο θηρίο που το ονόμασε ο Έντελμαν, ο Εβραίος αυτός. Θηρίο, τον κεντρικό εγκέφαλο των Βρυξελών που χωράει 6 δισεκατομμύρια μνήμες, και να μας καταστήσετε αριθμούς κινούμενους, κατευθυνόμενους, αστυνομευόμενους. Θα αστυνομεύετε και την αναπνοή μας ακόμα και θα μας μπάσετε σε ένα ηλεκτρονικό κάτεργο ηλεκτρονικής δουλείας και δεν θα μπορούμε να κουνήσουμε ούτε να αναπνεύσουμε, και αυτός ο αέρας ακόμα που αναπνέουμε ακόμα θα ελέγχεται. Έλληνες και Ελληνίδες, ο Έλληνας, ο τράχυλος του Έλληνα ζυγό δεν υποφέρει. Λοιπόν, προσπαθούνε με ήπιο τρόπο στην αρχή να περάσουνε όλα αυτά στα μουλοχτά, χωρίς να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, να κυρωθούν τα νομοσχέδια τα αντιχριστιανικά αυτά και τα άνομα. Προσπαθούνε βεβαίως σε όλα τα μέτωπα, όταν ο κύριος Τζανετάκος, ναι, Τζανετάκος, είπε από ραδιοφώνου, αλλά και στην ομιλία του, ότι εδώ υπάρχει ανεξιθρησκεία και πρέπει να καταργηθεί η προσευχή, δεχθήκαμε ένα τηλέφωνο. Μετά από αυτό, δέχτηκα στο σπίτι μου ένα τηλέφωνο από έναν καθηγητή τεχνικής σχολής, και συγκεκριμένα για να συνδέσω το θέμα της ανεξιθρησκείας και της πρωινής προσευχής στα σχολιά μας, για να δείτε ποιοι διδάσκουν και ποιοι άρχισαν να επιτίθενται εναντίον των ελληνοπαίδων και να καταστρέφουν τις συνειδήσεις τις ελληνικές για πατρίδα, για οικογένεια και για θρησκεία. Ο διευθυντής λοιπόν της τεχνικής σχολής Βαλαγκούτης Βασίλειος, της τεχνικής σχολής Γαλατσίου, τεχνικής σχολής Γκραβά, έκαμε το εξής συγκλονιστικό την Τετάρτη που μας πέρασε. Ο καινούριος διευθυντής που ετοποθετήθηκε, γιατί ξυλώσανε τον παλαιό και βάλανε έναν καινούριο που τους βόλευε και που θα τους εκτελέσει το σχέδιό τους στην εντέλεια, πέταξε τις εικόνες, μπήκε μέσα στο σχολείο και πέταξε όλες τις εικόνες από τις αίθουσες, ξεκρέμασε την εικόνα της Αγίας Τριάδος και της Παναγίας, λέγοντας το εξής πρωτότυπο: ότι στον 20ο αιώνα τα γραφεία είναι του δημοσίου και δεν μπορούν στον 20ο αιώνα να κοσμούν εικόνες τις αίθουσες των σχολείων των ελληνικών. Γι' αυτό και κατεβάζομαι τις εικόνες, διότι έχουμε ανεξιθρησκεία. Προσέξτε, το αφεντικό, το κύριο Τζανετάκος, το ίδιο είπε στην ΕΡΑ2. Τοποθετήθηκε λοιπόν ως διευθυντής τεχνικής σχολής ο συγκεκριμένος και αμέσως πέταξε το ίδιο σύνθημα. Και η πρώτη του δουλειά ήταν να κάνει αποκαθήλωση των ιερών εικόνων στις αίθουσες, στις τεχνικές σχολές και στα σχολεία. Συγκεκριμένα με πήρε ένας φλογερός καθηγητής, διότι εάν δεν ενεργοποιηθείτε εσείς, θα τα γκρεμίσουν όλα, αυτοί είναι αποφασισμένοι, κυρίες και κύριοι. Με πήρε λοιπόν και μακάρι
την κίνηση του συγκεκριμένου καθηγητού να την μιμηθούν και άλλοι. Την κίνηση του συγκεκριμένου καθηγητού, θα διακόψω με εντός ολίγου να ολοκληρώσω, θα την μιμηθούν και άλλοι, κυρίες και κύριοι, πρέπει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος καθηγητής πήρε ένα σφυρί, έβαλε πρόκες και ξανακρέμασε τις εικόνες στη θέση τους. Και εγώ κανονικά προτρέπω από εδώ, το σφυρί αυτό έπρεπε να το φέρει στο κεφάλι του διευθυντού, στην κυριολεξία δηλαδή. Όχι να κρεμάσει μόνο τις εικόνες, αλλά να μπορέσει να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί ότι εδώ τα σχέδιά τους δεν περνάνε. Θα διακόψουμε για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Και επανερχόμαστε στο προκείμενο. Λέμε λοιπόν ότι την πράξη αυτή τη συγκεκριμένη του συγκεκριμένου καθηγητού, μακάρι να την μιμηθούν και οι υπόλοιποι καθηγητές, οι οποίοι βεβαίως σιγά σιγά και σταδιακά θα εκδιωχθούν από τα σχολεία τα ελληνικά και τη θέση τους θα πάρουν καθηγητές άνομοι, καθηγητές εχθρικοί, νεοεποχήτες που θα οδηγήσουν τα παιδιά μας με θρήσκευμα πεντηκοστιανού, ευαγγελικού, Ιεχωβάς, μπορεί να είναι και Ιεχωβάς. Το Σαρδάμ βεβαίως είναι απαραίτητο στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι εντός ολίγου τα παιδιά μας θα τα διδάσκουν οι εχθροί του έθνους, οι αντίχριστοι, και έτσι θα δημιουργήσουν μικρούς αντίχριστους, οι οποίοι θα αυξάνονται και θα πληθύνονται, εχθρικούς προς το ελληνοορθόδοξο πνεύμα. Γίνεται πλήρης αποχριστιανοποίησης αυτή τη στιγμή στο έθνος και μάλιστα η επίθεση είναι κατά μέτωπον. Τοποθετούν λοιπόν αυτοί αργά και σταθερά, αλλάζουν τους καθηγητές, βάζουν τα δικά τους όργανα, τους πρακτορές τους, και δι' αυτού του τρόπου τα παιδιά μας γίνονται οι αυριανοί γενίτσαροι. Λοιπόν, εάν δεν ενεργοποιηθείτε εσείς οι γονείς, όλοι εσείς, και δεν αντιδράσετε, όπως έκανε ο συγκεκριμένος καθηγητής, δεν θα τολμήσουν αυτοί, όχι να κατεβάσουν και να κάνουν αποκαθήλωση εικόνων, δεν θα τολμήσουν, όσο εχθρικοί και αν είναι, να περάσουν τα σχέδιά τους εάν βρούνε αντίσταση και αντίδραση. Οι εικόνες που λέτε στο συγκεκριμένο τεχνικό λύκειο επανήλθαν στις τεχνικές σχολές με πρωτοβουλία του συγκεκριμένου καθηγητού, και μπράβο στον καθηγητή, ο οποίος ενεργοποίησε και τους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν όλοι εσείς να ρωτάτε, να ενδιαφέρεστε, να ρωτάτε τα παιδιά σας, οι αίθουσες τι ατμόσφαιρα έχουν, οι καθηγητές τι τους λένε, τι τους διδάσκουν, τους μιλούν για παγκόσμια συνείδηση, για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, είναι εχθροί τότε του ελληνισμού και του χριστιανισμού, και θα σας κάνουν τα παιδιά σας αγνώριστα. Ενεργοποιηθείτε πριν να είναι αργά. Θέλω λοιπόν να πω ότι η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, όταν μας λένε και σας μιλούν για νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, να φεύγετε μακριά σαν να σας δαγκώνουν φίδια ή όφηση φαρμακερή. Διότι νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων στην ανθρωπότητα σημαίνει πλήρης αποχριστιανοποίησης των λαών από τους υδροχωιστές νεοεποχήτες. Και δια της βίας βεβαίως θέλουν να επιβάλλουν στους λαούς μια παγκόσμια πολιτική, μέσω μια παγκόσμια θρησκεία, μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εγώ το λέω Οργανισμός Ηνωμένων Εβραίων, γιατί είναι οι Εβραίοι Σιωνιστές η Αμερική, είναι το Big Israel, το Μεγάλο Ισραήλ. Μια λοιπόν παγκόσμια κυβέρνηση, ένα παγκόσμιο ηγέτη, τον υπερδικτάτορα αυτών που προετοιμάζουν, που θα τον προσκυνήσουν ως Θεό όλοι οι λαοί της γης, τον αναμενόμενο Μετρέγια Αβατάρ ή Αντίχριστο, εις την ελληνική μας το έχει αφήσει και παρακαταθήκη Ιερά Αποκάλυψης ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Κυριός μας ο ίδιος, για να μας προστατεύσει. Είμαστε λοιπόν σε αυτές τις εποχές και αμφισβήτησης δεν επιδέχεται. Όσοι λένε το αντίθετο είναι χριστιανοί του βολέματος, δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Και βεβαίως θα συνταχθούν λίαν συντόμως με το σύστημα αυτό της αντίχριστης εποχής και θα χαθούν. Και θα είναι κρίμα για αυτούς, διότι η ζωή και η αλήθεια και η ελευθερία και η ανάσταση του ανθρώπου
βρίσκεται μόνον στο Ορθόδοξο Πνεύμα, μόνον στη θρησκεία την Ελληνοορθόδοξη, πουθενά αλλού. Γι' αυτό και πολεμείται ανά τους αιώνες, διότι είναι ζώσα, είναι στρατευωμένη και είναι στερεωμένη σε αίματα, σε αίμα μαρτύρων, οσίων, αγίων και ηρώων. Η θρησκεία μας γι' αυτό είναι ζωντανή, γι' αυτό και την κυνηγούν και βάλετε αιώνες τώρα. Και τώρα ήρθε το τέλος. Και όταν λέμε το τέλος, μην τρομοκρατήστε. Γιατί εγώ χαίρομαι, αγάλωμαι μέσα μου. Διότι όσο πλησιάζει αυτή η κάθαρσης, γιατί θα γίνει η κάθαρσης, διότι πλέον αυτό το χάλι που έχουμε φτάσει και αυτή η κατάντια στα έθνη και γενικά στους πολιτισμούς, μόνον πολιτισμός δεν λέγεται αυτό. Αυτό είναι μία ζούγκλα. Αυτό είναι μία κόλασης. Τα ακούμε καθημερινά, το συζητάμε μεταξύ μας. Και δεν τολμούν οι υπόλοιποι να το βγάλουν προς τα έξω. Λοιπόν, θέλει λοιπόν αυτή η νέα τάξη και νέα εποχή να αντιστρέψει τους φυσικούς νόμους και τις φυσικές διαδικασίες, να αντιστρέψει παντελώς τη φυσική τάξη που εδόθη από τον Θεό και να κάνει αυτά τα άνομα, τα τερατουργήματα που κάνει, ακόμα και στην ώρα, να αλλάξει την ώρα, να προσθέσει μήνες, οι 12 μήνες να γίνουν 13. Πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, μας πετάξανε το σύνθημα ότι υπάρχει, ανεκάλυψαν οι επιστήμονες, οι δαιμονισμένοι όλοι αυτοί. Τον οφιούχο, τον πλανήτη, τον όφι, τον καταραμένο, ανεκάλυψαν και θα προσθέσουν ένα 13ο μήνα, θα το επαναφέρουν αυτό. Μην νομίζετε ότι το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, θα τον επαναφέρουν και λίγαν συντόμως, κυρίες και κύριοι. Και οι μήνες από 12 θα γίνουν 13 και σε λίγο αυτοί που μας ρίχνουν λάσπη και βάλουν εναντίον μας οι ίδιοι νεοεποχήτες, αυτοί που είναι μεταξύ με το ένα πόδι στη νέα εποχή και μετάλλο στα ελληνικά ιδεώδη, θα καταλάβουν το σφάλμα τους και θα καταλάβουν τι γίνεται και θα έρθουν καλπάζοντας προς την πλευρά του φωτός. Λοιπόν, το εύχομαι αυτό και προσεύχομαι και για αυτούς. Η εποχή αυτή λοιπόν αποκαλεί τον αναμενόμενο Μεσσία, υδροχοϊκό Χριστό, τον αναμενόμενο Αντίχριστο, γιατί η Μεσσίας είναι ο Μεσσίας των Εβραίων που τον αναμένουν και τον ανέμεναν χρόνια. Αυτοί ανέμεναν έναν πολεμοχαρή, έναν αιμοδιψή, έναν κατακτητή που θα εξοντώσει το μισό πληθυσμό της Ιδρωγείου, το γράφουν και στα βιβλία τους, θα τους στείλει λέει στην πνευματική διάσταση για να μείνουν οι καθαροί, να μείνουν οι εκλεκτοί στον πλανήτη Γη, γιατί θεωρούν τη φυλή τους, είναι ράτσα φοβερή, την αρία φυλή, ότι τη θεωρούν την ανώτερη φυλή όλων των λαών και το διακηρύσουν και το γράφουν και στα βιβλία τους, και θα αφού στείλουν σε όσους αντιδράσουν, για όσους αντιδράσουν στα σχέδιά τους στην πνευματική διάσταση τα 2,5 δισεκατομμύρια, θα αφήσουν τον υπόλοιπο πληθυσμό οι εκλεκτοί να ζήσουν 1,000 χρόνια. Αυτό διδάσκονται μέσω των Ιεχωβάδων, το διδάσκονται, το άλλο πλοκάμι τους που τραβάει τα θύματα και προσιλητίζει. Και θέλω να πω από τούτη την εκπομπή να δώσω μήνυμα στους δημοσιογράφους που κάνουν έρευνα και που τα έχουν βάλει εναντίον της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού, να κάνουν έτσι μία περατζάδα και από εκείνη την πλευρά την αντίχριστη, ή δεν τολμάνε, και να πάνε στα καταφύγια όλων αυτών, στις κρύπτες, για να δούνε πώς προσιλητίζουν τα πιστά Ορθόδοξα Χριστιανόπουλα και τα κάνουν οι Εχοβάκια και τα κάνουν Πεντηκοστιανάκια και τα κάνουν σαϊτολοτζάκια και τα κάνουν σατανάκια. Λοιπόν, να πάνε από εκείνη την πλευρά και να αρχίσουν μια έρευνα και να το βγάλουν στη φόρα, έτσι, να το βγάλουν στα κανάλια τους, και να βληθεί η νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων που προσιλητίζει, που κάνει άνομο προσιλητισμό, βίαιο προσιλητισμό. Γιατί μια χώρα που είναι ελληνοορθόδοξη και έχει ομοιογένεια, όλος ο πληθυσμός της είναι ελληνοορθόδοξος, δεν μπορώ εγώ να προσιλητήσω έναν Ορθόδοξο, αυτό δεν λέγεται προσιλητισμός. Γιατί λοιπόν, κύριοι, χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις και τις φράσεις να συγχύζετε τον κόσμο και να λέτε για το Πάτριον εορτολόγιον ότι είναι αιρετικόν? Ποιο το Πάτριον που στηρίζεται όλη η Ανατολική Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας, όλα τα Ορθόδοξα κράτη, όλα στηρίζονται στο Πάτριον. Η Ρωσία λειτουργεί με το Πάτριον. Η Ρουμανία το ίδιο, η Σερβία το ίδιο. Λοιπόν, η ανομία αυτή και η προδοσία πρέπει να σταματήσει. Πληροφορηθείτε καλά, κάνετε έρευνα διαφορετικά. Είμαστε δικαιολογημένοι να σας λέμε όργανα των σκοτεινών δυνάμεων
και πουλημένους και προδότες, διότι εκτελείτε τα σχέδια κατά γράμμα και τις εντολές που σας δίνουν αυτοί. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε, δεν έχουμε δει στα κανάλια μας μέχρι στιγμής καμία έρευνα εναντίον των Ιεχωβάδων. Να πάτε μέσα να δείτε γιατί δεν στρατεύονται τα παιδιά μας, γιατί αυτοί στρατεύονται σε καιρό πολέμου στην Αμερική και στο Ισραήλ και μόνο για τους Έλληνες δεν θέλουν τη στράτευση, γιατί οπλοφορούν στο κεντρικό των Θηβών, είναι εξοπλισμένοι και υπεροπλισμένοι μέσα, γιατί δεν πιστεύουν και βάλουν εναντίον της πίστεως των Ορθοδόξων Χριστιανών και λένε, δημιουργούν κέντρα που λένε απ' έξω Χριστιανοί Ιεχωβάδες, κέντρων Χριστιανισμού Ιεχωβάδων. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστιανισμό Ιεχωβάδες. Αυτό είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Διότι οι Ιεχωβάδες, άμα τους δείξετε το σταυρό, τρέμουν σαν τους Ντράκιουλες. Τρελαίνονται από το φόβο τους μόλις δούνε το σταυρό, γιατί είναι όπλον κατά του διαβόλου ο σταυρός. Και όλες αυτές οι θεωρίες, οι αιρετικές, οι κακοδοξίες είναι διαβολικές. Γι' αυτό τρέμουν το σταυρό του Κυρίου οι Ιεχωβάδες. Και βάλουν και εναντίον της Θεοτόκου και την βρίζουν με τα χειρότερα λόγια και τη λένε κοινή γυναίκα. Κοινή γυναίκα στη χώρα μας ήρθαν να μας βρίσουν τη θρησκεία μας, να προσιλητήσουν τα παιδιά μας. Και ξαφνικά βλέπουμε στα κανάλια, αντί να βλέπουμε τέτοιου είδους εκπομπές εναντίον των κακοδόξων, των αιρετικών, των ακαθάρτων όλων αυτών που έχουν ενσκύψει στην Ορθόδοξη Ελλάδα για να την αποχριστιανοποιήσουν, βλέπουμε εκπομπές και έρευνες εναντίον του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Και εναντίον, λέει, μοναστηριών που προσιλητίζουν παιδάκια και τα παίρνουν. Ποια παιδάκια? Εγώ μέχρι στιγμής δεν είναι κανένα παιδάκι. Είδα 26 χρονών κοπέλες με διπλώματα από τα πανεπιστήμια, από σχολές κοινωνιολογίας κλπ. Δεν είδα κανένα παιδάκι 12 και 8 χρονών να μπει στο μοναστήρι. Και κάνουν αυτό τον τόρο τον φοβερό. Γιατί τον κάνουν? Και συνεχώς προτρέπουν και δαιμονίζουν περισσότερο τους γονείς των παιδιών που δεν θέλουν να μπουν στα μοναστήρια. Αλλά και η κατάντια αυτή των γονέων, κυρίες και κύριοι, την είδατε. Λυπούμε για αυτούς. Εγώ αν είχα 50 παιδιά, 30, 10, 20, 2, 3 και μου έλεγαν μητέρα θέλω να υπηρετήσω τον μοναχισμό, με την ευχή μου παιδιά μου θα τους έλεγα. Εγώ η ίδια θα τα προέτρεπα να γίνουν υπηρέτες Κυρίου. Όχι υπηρέτες δεσποτάδων και υπηρέτες κακοδόξων ιεραρχών και προδοτών, αλλά να υπηρετήσουν τον Κύριο. Λοιπόν, θα ήμουν υπερήφανη, δεν θα ήμουν υπερήφανη το παιδί μου να πήγαινε στα μπαράκια και σε όλο αυτό το νεοεποχήτικο κλίμα που επικρατεί, στη χρεοκοπία, στα ναρκωτικά. Γιατί πηγαίνουν τα παιδιά? Διότι τα παιδιά τα απέκοψαν, παντελώς τους έκοψαν τον ομφάλιο λόρο της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας. Δεν έχουν οράματα τα παιδιά, δεν έχουν πρότυπα. Πού θα πάνε λοιπόν? Το πρότυπό τους είναι ο Μάικλ Τζάκσον, ο εκφυλισμένος αυτός το μοντέλο, και η Μαντόνα, η χρεοκοπία αυτή της Δύσεως που την εισήγαγαν στην Ελλάδα και διαφημίζονται αυτοί κατά κόρον ως μοντέλα μιμήσεως, να μιμηθεί η νεολαία αυτή τη χρεοκοπία, ομοφιλόφιλους, εκφυλισμένους, τρίτου φύλου, τραβεστή, χειρουργημένους, μαύρους που γίνανε άσπροι, γυναίκες του περιθωρίου που ξαφνικά απέκτησαν παγκόσμια δόξα. Ποια δόξα? Να μας λείπει το Βύσσινο από τέτοια δόξα. Δόξα χρεοκοπίας και φτισήματος είναι αυτή. Και κάποια στιγμή όλοι αυτοί που υπηρετούν αυτό το χρεοκοπημένο και σατανικό σύστημα, έχουμε δει, γιατί και εγώ υπήρξα καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες παθαίνουν κρίση συνειδήσεως και κάποια στιγμή που τους επισκέπτεται ο Θεός και βλέπουν τη χρεοκοπία τους, κάνουν στροφή 300 τόσες μοίρες και φεύγουν από τα αφεντικά, τα μαύρα, και πηγαίνουν στο φως. Πόσες μεταστροφές τέτοιες δεν έχουμε δει? Λοιπόν, τα παιδιά μας για αυτό το λόγο μπαίνουν σε αυτή την κατάντια. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα κυρίες και κύριοι απ' έξω, αυτό δεν γίνεται, ένα μυαλό είναι αυτό και κοντεύουμε να το χάσουμε και αυτό με τα διάφορα που συμβαίνουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει χρεοκοπία. Και όταν λέμε χρεοκοπία, το εννοούμε με όλη τη σημασία της λέξεως. Θέλω να καταγγείλω λοιπόν εδώ και ορισμένα άλλα που έχω μπροστά μου. Διάβασα στην εφημερίδα την Ελευθεροτυπία εχθές, ήταν η προχθές, για να δείτε τι μας κάνουν, δηλαδή, και πώς μας την κάνουν την πλήση εγκεφάλου.
από κατευθυνόμενους δημοσιογράφους ένα καταπληκτικό έτσι δίστυλο που λέει «Χωρίς κουβέρτες και με λειψή τροφή και νερό συλλαμβάνονται Αλβανοί και Βορειοϋπηρώτες, λάθρο μετανάστες και στηβάζονται στα καταλήματα των Ιωαννίνων ώσπου να ξαποσταλούν στη χώρα τους, μας πληροφορεί ένα τριχιαστικό και αξιέπαινα», λέει εδώ η Ευθροτυπία, «αντιρατσιστικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ». Εκεί και το κέριο ερώτημα της δικηγόρου Γιάννας Κούρτοβικ προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με αφορμή το στιγερό φόνο του 13χρονου λαθρομετανάστη Αλβανού. Στην παραμυθιά. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν βρει το θάνατο από σφαίρες και όχι μόνο αστυνομικών και πολιτών, 40 περίπου λαθρομετανάστες από την γειτονική χώρα. Πόσοι από τους φωνιάδες διώχθηκαν και σε ποιες ποινές καταδικάστηκαν, διερωτάται η δημοσιογράφος που γράφει το κείμενο. Ευθύ το ερώτημα και εύκολη απάντηση, έτσι για να ξέρουμε, λέει εδώ. Χειροπιαστά στοιχεία πως το κράτος μας συγκαλύπτει και ενθαρρύνει ρατσιστικά φαινόμενα και στην πιο αποτρόπαιη μορφή τους. Ακούτε. Ένα, για να το σχολιάσουμε, ένα τρίτο που μας ήρθε εδώ λέει ότι στο Ζάπιο, στην ομιλία του κυρίου Σιμίτη, κάποιος δημοσιογράφος είχε το σθένος, την τόλμη και το θάρρος να του πει τι θα γίνει με τους λαθρομετανάστες, κύριε Πρωθυπουργέ. Απάντηση Σιμίτη. Με τη λαοθάλασσα αυτή των λαθρομεταναστών που μας πνίγει, που παίρνει τις δουλειές μας και το ψωμί, την μπουκιά από το στόμα των Ελλήνων εργατών, το ελληνικό εργατικό δυναμικό της χώρας, ξεψυχάει, πεθαίνει και τη δίνεται τη δουλειά στους λαθρομετανάστες και του απαντάει. Παρακαλώ σας, απαγορεύω να τους αποκαλείτε λαθρομετανάστες. Πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες. Να μην τους ξανααποκαλέσετε λαθρομετανάστες. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, βεβαίως ο δημοσιογράφος ή θα χάσει τη θέση του ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί άλλο να πάθει ή θα συμβιβαστεί. Σε λίγο λαθρομετανάστες, γιατί αυτό είναι το σχέδιό τους, θα καταστήσουν, θα κάνουν τους ίδιους τους Έλληνες, όλους εμάς. Εμείς θα είμαστε οι λαθρομετανάστες και αυτοί θα είναι οι νόμιμοι και εμείς θα είμαστε οι παράνομοι. Και ρωτώ τον κύριο Σιμίτη εγώ, μετά από αυτά που μου ήρθαν στα χέρια. Ενοχλήθηκε ο κύριος Σιμίτης γιατί αποκαλέσαμε τους Αλβανούς, τη λαοθάλασσα αυτή των εγκληματιών που ενσκύπτουν στη χώρα μας, λαθρομετανάστες. Πώς θα τους αποκαλέσουμε, πολιτικούς πρόσφυγες, έτσι για να είναι πιο εύηχον, μα πολιτικούς πρόσφυγες. 17.000 λέει εδώ από το καθεστώς όταν άλλαξε και ανέλαβε ο Μπερίσα, 17.000 εγκληματικά κακοποιά στοιχεία Αλβανοί μπήκαν στην Ελλάδα αυτόματα. Λοιπόν, πού είναι αυτοί, δεν γύρισαν πίσω, έμειναν στη χώρα. Για ευνοήτους λόγους, την κατάλληλη στιγμή που θα σφάξουν τα γυναικόπαιδα. Λοιπόν, ενοχλήθηκε ο κύριος Σιμίτης λοιπόν γι' αυτό και εγώ ρωτώ τον κύριο Σιμίτη, τελικώς τι είναι, πρωθυπουργός της Ελλάδος, είναι Έλληνας, είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας και έχει μίσος εναντίον των Ελλήνων. Διότι όχι μόνον είναι εξοργιστική απάντηση αυτή, αλλά εδώ πέρα έχουμε καταγγελίες φοβερές και στοιχεία από οικογένειες που προσλαμβάνουν Αλβανούς, που έχουν υπηρετήσει, που τους έχουν υπηρετήσει, τους έχουν κλέψει, τους έχουν κατακρεουργήσει, τους έχουν κάψει τα σπίτια, τους έχουν πάρει τις περιουσίες όλες, στα εξών συνετέθησαν οι περιουσίες των Ελλήνων, από τη λαοθάλασσα των λαθρομεταναστών. Ποιος θα μας προφυλάξει εμάς τους Έλληνες από τους πολιτικούς πρόσφυγες, κατά τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος θέλει να νομιμοποιήσει όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία στη χώρα και να δημιουργήσει μειονότητες στην Ελλάδα. Και σε λίγο βεβαίως, αφού τους νομιμοποιήσει, γιατί αυτό το ακούμε επί καθημερινής βάσεως, νομιμοποιήστε τους και νομιμοποιήστε τους, σε λίγο οι παράνομοι θα είναι οι Έλληνες και η μειονότητα θα γίνουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες, γιατί αυτό, εκεί αποσκοπεί το σχέδιο. Λοιπόν, τα σχέδιά τους τα έχουμε πάρει είδηση, τα έχουμε καταλάβει, να μην ανησυχούν γι' αυτό. Έπειτα, αυτή η εσχρή ταμή συμφωνία που έγινε της Νέας Υόρκης όταν άρχισαν οι Σκοπιανοί να έρχονται και να εγκαθίσταται στη Μακεδονία μας, εκεί που δεν υπήρχε μειονότητα στη Μακεδονία, δημιουργήθηκε μειονότητα. 3.000 ήταν αυτοί που μπήκανε, 5.000 δεν μπορώ να συγκρατήσω τον αριθμό, δεν ενθυμούμε. Λοιπόν, πέστε μου, αυτοί που κυβερνούν τη χώρα είναι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, και περιμένετε να ψηφίσουν νόμους υπέρ των Ελλήνων και χριστιανικά νομοσχέδια και να πάει ο τόπος μπροστά? Αυτοί τον εξοντώνουν, έχουν λύσα, έχουν μανία.
να βληθεί ο ελληνικός λαός, να καμφθούν οι αντιστάσεις. Και πώς θα γίνει αυτό, εάν έρθουν τα στοιχεία, το στοιχείο το εγκληματικό, καταστραφεί η ομοιογένεια και ο πληθυσμός ο ελληνικός και γίνουν οι επιμειξίες και νομιμοποιήσουν όλες αυτές τις ράτσες τις φοβερές. Και βεβαίως οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες θα είναι υποδιωγμόνοι στον τόπο τους. Ήδη είναι υποδιωγμόνοι στον τόπο τους. Γιατί δεν δείχνουν αυτή την ευαισθησία οι κύριοι αυτοί, ερωτώ με τη σειρά μου. Και το ερώτημα που κάνω δεν το κάνω εγώ προσωπικά. Το ερώτημα αυτό είναι ερώτημα και αγωνίας ερώτημα εκατοντάδων τηλεθεατών και εκατοντάδων Ελλήνων, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνα στην τηλετόρα και παρακαλούν να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, εμείς ερωτώμε, γιατί δεν ενδιαφέρεστε και δεν κόπτεστε για το ομοιογενές στοιχείο, για την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα, αλλά θέλετε καλά και σόνι να τα γκρεμίσετε όλα, κύριε Σιμίτη, διότι αφού καταστρέψατε όλα τα κόμματα, τα αφεντικά σας κατέστρεψαν όλα τα κόμματα, τα διέλυσαν ώστε η Ελλάδα να περάσει ανοιχτά, να υπάρξει ακυβερνησία, κάνατε τις εκλογές στη φιέστα αυτή των κομπιούτερ, γιατί περί φιέστα σε πρόκειτο. Λοιπόν, και ξαφνικά, με εντολή των Αμερικανοεβραίων Σιωνιστών, βγήκε ένα πόρισμα 3 ώρα το μεσημέρι ότι το Πασόκ κυβερνάει και ο κύριος Σιμίτης στη χώρα. Και σας βάλανε, μην νομίζετε τι σας βάλανε, σας βάλανε για να αποτελειώσετε το άνομο έργο, να διαμελήσετε το Αιγαίο, να δημιουργηθεί το καθεστώς της Κύπρου, να τελειώσει το Κυπριακό, να κλείσει, να σφραγίσει. Λοιπόν, και σε λίγο, εντός ολίγου μετά τις αμερικάνικες εκλογές, να έχουμε και το διαμελισμό της χώρας επισήμως. Και αφού σας χρησιμοποιήσουν, βεβαίως θα σας πετάξουν όπως κάνανε και με τους υπολείπους. Θα διαλυθούν παντελώς τα κόμματα και θα θεσμοθετηθεί, νομιμοποιηθεί η συνθήκη Σέγγεν, όπου θα αναλάβουν ανοιχτά πλέον τη φρούρηση και την εσωτερική αστυνόμευση οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί. Και δεν θα υπάρχει ελληνικό στοιχείο πλέον στη χώρα. Θα καταργήσετε και τη γλώσσα μας, θα τα καταργήσετε όλα. Τη στιγμή που βάζετε πράκτορες, καθηγητές σε όλα τα σχολεία και αρχίζετε και κάνετε αποκαθήλωση εικόνων, μίμηση στα παιδιά μας και προσιλητισμό σε άλλες θρησκείες, μιλάτε νεοεποχήτικα, βρίζετε τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Λοιπόν, εσείς είστε Έλληνες ή μισέλληνες, αν θέλεινες, εχθροί της Ελλάδος και εχθροί του ελληνισμού, αλλά και εχθροί των Ελλήνων πολιτών που τους αφελληνίζετε. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Σιμίτη και για να δείτε, να τελειώσω με εμένα τελευταίο της ελευθεροτυπίας, η οποία λέει γερμανική έκκληση στον κύριο Σιμίτη για μειονότητες. Του δίνουν εντολή δηλαδή, όχι άμεση η εντολή, αλλά λέει κάλεσμα στον κύριο Σιμίτη, η γερμανική οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακούτε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ορθοδόξων Ελλήνων που πήγανε περίπατο. Κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα της λαοθάλασσας που έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο Κούρδοι, Τούρκοι, Αλβανοί. Η μισή Αλβανία, για να μην πω τα 3/4 της Αλβανίας, είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, να νομιμοποιηθούν αυτοί, έτσι. Και οι απειλούμενοι λαοί κιόλας, διότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι σέβεται όλους τους εισερχόμενους, αντί να τους πιάσει με μια σανίδα, να τους πιάσει και να τους ρίξει από εκεί που ήρθανε. Να τους ρίξει στο Αιγαίο, να φύγουν από τη χώρα μας. Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας. Στο Ισραήλ γιατί δεν δέχεται λαθρομετανάστες στο Ισραήλ, για πέστε μου γιατί δεν δέχεται. Γιατί δεν δέχεται λαθρομετανάστες και θέλει να δημιουργήσει αυτή την ανομοιογένεια σε όλα τα άλλα έθνη και ειδικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε. Ζητάνε λοιπόν αυτοί οι κύριοι, ζητάνε αλλαγή πορείας για τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα. Μακριά από τον εθνικισμό του φόβου προς μια πολιτική για τις μειονότητες ανοιχτή και ανεκτική. Στο πνεύμα της ευρωπαϊκής ενότητας. Ακούτε πόσο ωραία το σερβίρουνε και τι ωραία ακούγεται. Η ίδια οργάνωση κατηγορεί τις ελληνικές αρχές ότι κάνουν διακρίσεις εις βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας. Θέλουν να μας κάνουν μουσουλμάνους με φεσάκια, να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες και να δώσουμε πλέον ανοιχτή γραμμή, το ελεύθερον, το πράσινο φως, να μπουν όλοι μέσα και να μας πούνε εμείς διοικούμε πλέον εδώ πέρα και εσείς είσαστε τα σκλαβάκια. Είμαστε ήδη τα σκλαβάκια, κυρίες και κύριοι. Πριν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, αντιδράστε με όλες σας τις δυνάμεις. Λέει λοιπόν ότι ο κύριος Τίλμαν Τσούλχ, επικεφαλής εταιρείας προστασίας απειλουμένων λαών, είναι αρκετά γνωστός και στους Έλληνες της Γερμανίας.
Το 1994 μαζί με ομάδα γυναικών από τη Βοσνία κατέλαβε το ελληνικό περίπτερο στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου με σύνθημα «Η Ελλάδα βοηθάει τους Σέρβους φασίστες δολοφόνους». Ακούτε, κατέλαβε ο κύριος Σούλτς το περίπτερο, έτσι, το ελληνικό περίπτερο στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου με το σύνθημα «Η Ελλάδα βοηθάει τους Σέρβους φασίστες δολοφόνους». Μα μεγαλύτερη δολοφόνη και γενοκτόνη των εθνών από τους Γερμανοεβραίους, Αμερικανοεβραίους και όλους αυτούς υπάρχουν. Λοιπόν, οι Σέρβοι, τα ομόδοξα αδέλφια μας, είναι ομόδοξοι, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, γι' αυτό και κυνηγούνται. Όπως κυνηγόμαστε και εμείς, όπως κυνηγάνε και εμάς. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λένε τους Σέρβους δολοφόνους και φωνιάδες των εθνών? Οι φωνιάδες των εθνών και οι γενοκτόνοι είναι αυτοί. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί τα θύματα να τα κάνουν θύτες και οι θύτες να γίνουν θύματα. Λοιπόν, αυτά δεν περνάνε. Αυτός ο κύριος λοιπόν κόπτεται πάρα πολύ για την Ελλάδα και μας λέει ότι είχε μιλήσει τότε εξαγριωμένος στον δήμαρχο της Ζακύνθου, γιατί όπως έλεγε έκανε δημότη της πόλης του ένα δολοφόνο όπως ο Κάρατζιτς. Ακούτε κυρίες και κύριοι, δολοφόνος ο Κάρατζιτς και τα αγγελούδια, έτσι, ο ΟΗΕ, η ΣΥΑ, η ΔΙΑ και το κακό συναπάντημα. Όλοι αυτοί οι εχθροί και οι υποτιθέμενοι εταίροι μας, όλοι αυτοί οι εχθροί της χώρας αποκαλούν τους γνήσιους πατριώτες προδότες, δολοφόνους και φωνιάδες, όπως σε λίγο θα έρθει και η σειρά μας. Λοιπόν, από αυτούς παίρνει εντολές ο κύριος Σιμίτης να νομιμοποιήσει, και γι' αυτό είπε αυτά που είπε στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Λοιπόν, και του είπε όχι πολιτικοί πρόσφυγες, όχι λαθρομετανάστες, διότι θα μας κάνει ντά το αφεντικό από την άλλη μεριά. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν προκοπή, να περιμένετε από ώρα σε ώρα, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Χειρότερα, αυτά δεν είναι τίποτα. Τώρα να δείτε τι θα μας κάνουν. Μας εξοντώνουν την ελληνική κτηνοτροφία. Σήμερα είχαμε πει ότι θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα για να μάθετε για την καταστροφή των πηγών τροφοδοσίας, πώς εξοντώνεται το υπόλοιπο της κτηνοτροφίας, αφού το επίσημο κράτος, έτσι το Υπουργείο Γεωργίας, έδωσε εντολή μέσω της ΕΟΚ να εξοντώσει 500.000 βοηδοί, τότε τα είχαμε πει, στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, με το σενάριο του αυθόδου πυρετού, της ευλογιάς και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, αφού τους τελειώσαν όλα αυτά τα σενάρια και αφού έδωσαν εντολή στα Μουλοκτά να αρχίσει πιλωτικό πρόγραμμα αρχής γενομένης από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και να σφραγιστούν όλα τα βοηδοί και εγωπρόβατα, ώστε να κωδικοποιηθούν, να καταγραφούν και με την ησυχία τους να τα εξοντώνουν, διότι είδατε τι πάθαν οι τρελές αγελάδες που τις βάλανε στα ψυγεία, τώρα θα σφαγιαστούν, λέει, 400 με 600.000 αγελάδες και θα τις βάλουν σε πλωτά ψυγεία. Κανονικά πρέπει να σφαγιαστούν αυτοί και να τους βάλουμε στα πλωτά ψυγεία μέσα, μπας και γλιτώσει η ανθρωπότητα. Γιατί οι σατανικοί αυτοί εγκέφαλοι, τα ζώα δεν είναι τρελά. Τα ζώα τα εξοντώνουν και τα μολύνουν αυτοί οι ίδιοι. Όταν τους βάζουν το πυρηνικό, έτσι, το μικροτσίπ αυτό, στο δεξί αυτοί και τα σφραγίζουν, μολύνεται το ζώο και τα παράγωγα του ζώου. Και αρχίζει πλέον το ζώο να παθαίνει καρκινογένεση, αυτό που θέλουν να κάνουν και σε εμάς. Να μας φραγίσουνε, και μετά αφού μας φραγίσουνε, όπως λέει και η Αποκάλυψης, θα γεμίσετε έλκη. Δεν είναι τυχαία λοιπόν τα γεγονότα αυτά στο ζωικό βασίλειο που συμβαίνουν και κατ' επέκταση θα συμβούν και στο ανθρώπινο. Δεν είναι τυχαία καθόλου και ούτε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι γνήσια, είναι αληθινά και παραπληροφορείται ο κόσμος λέγοντας ότι το ζώο σφραγίζεται για να πάρουν την επιδότηση δήθεν και για να ελέγχεται από ασθένειες, τυχόν ασθένειες και τυχόν κλοπές. Ακούτε, μέγα ψεύδος, γιατί μέχρι τώρα τα ζώα μας δεν ήταν πάρα πολύ ωραία με τη σφραγίδα τη συγκεκριμένη, την κλασική που έπαιρναν. Έπρεπε το ζώο να βάλει αυτό στο δεξί αυτί του, το πυρηνικό, το βιοκύκλωμα, στο δεξί αυτί του αυτό το φρικτό πράγμα και να μολυνθεί. Λοιπόν, αυτά γίνονται γιατί γίνεται κωδικοποίηση και καταγραφή της παγκόσμιας τροφοδοσίας. Και βεβαίως πρέπει να ξέρουν πόσα πρόβατα έχουμε, τι έχουμε, για να μας εξοντώνουν και να μας λένε τόσα μπορείτε να φάτε, τόσα μπορείτε να παράγετε, αλλά αυτοί δεν θέλουν να έχουμε ούτε 10 πρόβατα, ούτε 10 γελάδες. Θα τα εξοντώσουν όλα. Απόδειξης. Απόδειξης οι καταγγελίες που δεχθήκαμε από κτηνοτρόφους που δεν δεχθήκανε να σφραγίσουν τα ζώα τους, κυρίες και κύριοι. Δεν δεχθήκανε να σφραγίσουν τα ζώα τους, προσέξτε το αυτό, και μπράβο τους γι' αυτό, και δεν δεχθήκανε την επιδότηση της ΕΟΚ, διότι αν δεχόταν την επιδότηση της ΕΟΚ,
Εάν την δεχόταν, καταρχήν δεν θα αντιλαμβάνανε την επιδότηση. Θα τους φραγίζανε τα ζώα και σε λίγο θα τα εξοντώνανε. Όπως κάνουν και στους γεωργούς. Τους λέει, για να σας δώσουμε επιδότηση, θα πρέπει να πάρετε έναν συγκεκριμένο αριθμό. Ακούτε, στους γεωργούς μας για να τους πάρουν τα χωράφια. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι ο αριθμός του 666 που αρνήθηκαν οι γεωργοί της Ρουμανίας. Και μπράβο γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας, ναι παρακαλώ. Χαίρετε. Είστε. Α, είστε ο πρόεδρος. Για πέστε μας από πού μας παίρνετε. Α, από Γιάννενα, δεν ακούγεται τίποτα λοιπόν. Από Γιάννενα, το πάτησα. Ναι, ναι. Από Γιάννενα, πέστε μας κύριε Φούκα. Ναι. Είστε, τι συμβαίνει για να ακούσει, γιατί εμείς έχουμε προαναγγείλει εδώ. Ναι. Έχουμε προαναγγείλει. Και σε ανοιχτή ακρόαση ακούμε τώρα. Έχουμε προαναγγείλει να μας πείτε τα περιστατικά, τα σενάρια αυτά που επλέχθησαν στα Γιάννενα και σε όλη την ελλαδική επικράτεια, γιατί θα βγάλουμε κι άλλα τηλέφωνα από το κανάλι της τηλετόρα σας καλέσαμε. Μάλιστα. Στην Αθήνα, για να μας πείτε τι διαδραματίζεται και την καταστροφή που έχει πάθει η κτηνοτροφία η ελληνική, ναι, και μέσα από την σφράγιση επισήμως της ΕΟΚ που σφαγιάζονται τα ζώα, αλλά και με τις εισαγόμενες νταλίκες που έχετε δηλώσει που έρχονται από Ηγουμενίτσα και από τα ελικόπτερα που σας πετάνε. Θα μας πείτε, θα μας αφηγηθείτε όλο το ιστορικό, τι έχει γίνει κατά τόπου στα χωριά σας. Και θέλω να μας δώσετε την ταυτότητά σας. Είστε ο κύριος Φούκας, Φούκα, έτσι, Νικόλαος, πρόεδρος του χωριού. Πρόεδρος του συνεταιρισμού Λιγκιάδων. Α, πρόεδρος λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικόλαο Φούκα, ναι, πρόεδρο του συνεταιρισμού Λιγκιάδων Κτηνοτρόφων. Ναι, κτηνοτρόφος είμαι κι εγώ. Μάλιστα. 350 γύρια και 20 κεφάλαια γελάδια. Μάλιστα. Ναι. Και πέστε μου τι διαδραματίστηκε, τι συνέβη, πώς ψοφίσαν τα ζώα σας, πώς τα σπερισπήρατε. Μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι με τους λύκους εδώ πέρα. Με τους λύκους. Πώς ήρθαν οι λύκοι οι οποίοι δεν ανήκουν στην ελληνική χλωρίδα και πανίδα, είναι εισαγόμενοι, πέστε μας εσείς τι διαπιστώσατε εκεί. Εμείς δε, παλιά δεν είχαμε τέτοια πράγματα, τέτοια προβλήματα δηλαδή. Αν υπήρχε ένας-δύο λύκοι, οι οποίοι ξελουθρεύαμε, δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα είναι αγέλη λύκων, κουπάδια που λέμε. Μάλιστα. Και πώς ξαφνικά ενέσκυψαν εις τα Γιάννενα και στην Ήπειρο. Εδώ που συζητούν από πληροφορίες, τσαμπολίκαν νέμοι, αυτοκίνητα, οικολόγοι, δεν ξέρω ποιοι θα πουλάνε. Γέμισε τόπους εδώ στο Μητσικέρι, ειδικά την περιφέρεια εδώ στο βουνό απάνω. Μάλιστα. Ναι. Γέμισε φίδια και λύκους. Ειδικά λύκους. Φίδια τώρα εμείς δεν είδαμε εδώ πέρα, σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο που είμαστε. Να μου. Ναι. Ειδικά λύκους υπάρχουν και προχτές το παιδί μου είναι έξι μαζί. Έξι μαζί. Ναι. Δεν μου λέτε, σας φαίνονται ελληνικοί λύκοι αυτοί. Δεν φαίνονται ελληνικοί. Γιατί κάπου όπως μυστική εδώ πέρα και το ένα που βαρέσαμε πέρσι ήταν η ταμπέλα εδώ στο σταυτί. Α, ήταν με την ταμπέλα. Ναι, είχε και νούμερο απάνω. Μάλιστα, εισαγόμενος, γιατί μας κατήγγειλαν. Μας κατήγγειλαν τοπικά από εσάς, από το χωριό Πλάκα, ότι είδανε και ελικόπτερο να κατεβαίνει. Εγώ δεν είδα ελικόπτερο, απλώς είδαμαν κουπάδια λύκους εδώ πέρα, οι οποίοι είναι με ταμπέλες όπως γίνονται. Και συνήθως αυτά κάνω μεγάλη ζημιά εδώ πέρα στα ζώα μου. Κάθε μέρα δηλαδή στο χωριό με ειδικά είναι, να μην σου πω, τα 20 εκατομμύρια ζημιά που κάνω κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν εισαγόμενοι εισερχόμενοι και εισαγόμενοι λύκοι. Ναι, οπωσδήποτε. Εμάς μας είπανε ότι από την Ηγουμενίτσα με νταλίκες είδανε και διαπιστώσανε και θα μας τραβήξουν και φωτογραφίες γι' αυτό. Σας το λέμε και εσάς από εκεί για να ενημερωθείτε. Μάλιστα. Ότι ήρθανε νταλίκες και άφησαν φίδια εισαγόμενα τεράστια, τα οποία περιέσφιξαν αγελάδες και έφαγαν και μερικά ζώα. Και σκοτώσανε με καραμπίνα τα συγκεκριμένα φίδια. Δεν μπορούσαν να τα σκοτώσουν. Άκουσα και εγώ εδώ στην Κόνιτσα κάπου ένα φίδι μεγάλο λιάν, το οποίο το σκοτώσανε με καραμπίνα να μου. Α, στην Κόνιτσα. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Το έχω ακούσει εγώ αυτό. Λοιπόν, η κατάθεσή σας λοιπόν είναι... Κατάθεση είναι πολύ σοβαρή να. Είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα να ξελοθρέψουν την Ήπεθρο. Ειδικά την Ήπεθρο και την κτηνοτροφία δηλαδή. Μάλιστα, με παντίους τρόπους, μετέρχονται όλους τους τρόπους και τα σενάρια, κύριε Φούκα. Πρέπει εσείς με τη σειρά σας να ενημερώσετε εκεί το χωριό και να αρχίσετε να πείτε ότι σας πήραμε από το κανάλι της τηλετόρα, ότι έχει ευαισθητοποιηθεί. Ήδη ενημερώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, ειδικά οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν όλοι, γιατί μένουμε στο βουνό εμείς απάνω. Μάλιστα. Είμαστε τώρα, δεν τα έχουμε κόψει τα ζώα. Εμείς τα έχουμε στο βουνό απάνω. Μάλιστα, ελεύθερα τα έχετε. Ελεύθερα τα έχουμε και τα φυλάμε τώρα, μην ξέρεις, με καραμπίνα να. Κύριε Φούκα, τα έχετε σφραγίσει τα ζώα σας, είναι ασφράγιστα. Ακόμα είναι ασφράγιστα, δεν σφραγίζει. Προσέξτε κύριε Φούκα, ακούστε εδώ προσεκτικά.
Ναι. Δεν θα σφραγίσετε τα ζώα σας. Οι εκπομπές αυτές γίνονται διότι πρέπει να ενημερωθείτε όλοι εσείς, να μην πάρετε τα αργύρια των Ιουδαίων. Εκεί μας έβαλαν να βάλουμε στα κελάδια. Εδώ γίνεται ζημιά και του Ελγά δεν βάλαν καμία σημασία. Πέρσι ειδικά εμένα μου έφαγαν 15 ζώα. Αυτοί απλώς του Ελγά αποζημιώνω 10%. Εγώ έχω 350 ζώα. Τα αυτά τα 15 ποιος θα τα πληρώσουν. Αυτά και μόνον δεν σας λέει ότι είναι σχέδιο εξόντωσης και εξαφάνισης της κτηνοτροφίας. Δεν το λένε αυτό, δεν είναι εξαφάνιση. Μα πρέπει να το καταλάβετε από μόνοι σας και να μην δεχθείτε πλέον καμία. Καταλαβαίνουμε εμείς από μόνοι μας και εμείς κάνουμε αγώνες μεγάλους για αυτή την περίπτωση. Καμία επιδότηση και να μην σφραγίσετε τα ζώα σας. Διότι προσέξτε και ακούστε τι θα πάθετε αν σφραγίσετε τα ζώα σας. Εάν σφραγίσετε τα ζώα σας θα πάθετε αυτό που πάθαν οι τρελές αγελάδες στο Λονδίνο. Ε. Θα μολυνθεί το ζώο. Θα γονατίσει και τα παράγωγά του γάλα, τυρί κλπ. Θα είναι ακατάλληλα προς βρόσιν, διότι μολύνεται από το ραδιενεργό υλικό που εισέρχεται στο δεξί αυτή του ζώου. Οπότε θα έχετε άχρηστα ζώα και θα σας ψοφήσει όλο το κοπάδι εξ αποστάσεως, διότι αυτοί οι εχθροί της χώρας μας, οι οκατζίδες, θέλουν να εξοντώσουν την ελληνική κτηνοτροφία, τις πηγές τροφοδοσίας των Ελλήνων και την γεωργία και την κτηνοτροφία για να εξαρτώμεθα από αυτούς. Μάλιστα. Και καταλάβατε διότι άμα εξοντωθούν οι πηγές τροφοδοσίας και ύπεθρος και μαζευτούν όλοι οι κτηνοτρόφοι στην Αθήνα, τελείωσε το σχέδιο, δηλαδή η νίκη είναι δική τους. Προσέξτε, μη σφραγίσετε τα ζώα σας, να το μεταβιβάσετε αυτό και σε άλλους να το πείτε. Αυτό που σας έχω ακούσει μόνο από τη Σπρουτία ξεκίνησε και σφραγίζουν. Εδώ στα Γιάννενα ακόμα τίποτα δεν γίνεται και εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Προσέξτε, μην το δεχτείτε, διότι είστε χαμένοι, είστε που είστε χαμένοι από χέρι, θα χάσετε παντελώς τα ζώα σας μετά. Τελειώσανε, θα αρρωσταίνει το ένα πίσω απ' το άλλο. Αυτό θέλουν αυτοί, γι' αυτό λυσάνε να σφραγίσουν. Ναι, ναι. Προσέξτε, κύριε Φούκα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και για την ενημέρωση που μας κάματε. Να είστε καλά. Ναι, ο κύριος μαζί σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδατε αυτή τη στιγμή και ακούσατε τι κάνουν, μετέρχονται όλα τα σενάρια, όλους τους τρόπους, ώστε εάν δεν σφραγίσουν, είπε ο κτηνοτρόφος συγκεκριμένος, ότι εμείς αρνούμεθα να σφραγίσουμε. Εύχομαι να τον μιμηθούν και οι υπόλοιποι, όπως αρνούμεθα και εμείς να γίνουμε ζώα και να κωδικοποιηθούμε, γιατί αυτό που γίνεται στο Ζωικό Βασίλειο θέλουν να το κάνουν και σε εμάς. Λοιπόν, πρόσφατο παράδειγμα το είδαμε στις οθόνες μας όλοι, το σενάριο όπου πέρασε επί ένα ολόκληρο μήνα, επί 20 μέρες μιλούσαν για τις τρελές αγελάδες. Οι σχιζοφρενείς λοιπόν και οι τρελοί είναι αυτοί οι νεοεποχήτες οι οποίοι θέλουν να τρελάνουν τους πληθυσμούς της γης για να μπορέσουν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους. Αλλά ο Κύριος αφυπνίζει τους νόες των ανθρώπων, τα μυαλά των ανθρώπων και καταλαβαίνουν πολύ καλά τα σχέδια που εκτελούνται αυτή την ώρα. Θέλουμε λοιπόν εδώ να βγάλουμε και να πούμε και για τον συγκεκριμένο, μια άλλη συγκεκριμένη καταγγελία που μας έγινε από το χωριό Κοκκινόβρηση, στον ομό Ετωλίας και Ακαρνανίας, επαρχία Τριχονίδος. Με πήραν εμένα προσωπικά και μου είπαν είναι ένα χωριό, ορεινό χωριό σε υψόμετρο 1100, το πιο ψηλό σε ένα βουνό, όπου υπάρχει κτηνοτροφία και πέρασε ένα ελικόπτερο, έριξε και κάτι έριξε και έφυγε. Γύρω στις 10 με 15 Αυγούστου. Οι χωρικοί είπαν ότι έριξε φίδια. Οι κτηνοτρόφοι διεπίστωσαν ότι ήταν φίδια αυτά που έπεσαν. Και πριν από τον Αύγουστο τους ειδοποίησαν και οι χωρικοί της Ευρυτανίας ότι δι' αυτού του τρόπου, δηλαδή η γειτνίαση, δηλαδή κάνουνε, είναι γείτονες η Ευρυτανία με τους άλλους, με την Ετωλία και Ακαρνανία εκεί. Και τους ειδοποίησαν ότι και αυτοί είχαν το ίδιο περιστατικό. Και έτσι είδανε ότι το σχέδιο είναι παντού, σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κύριο Κιτσάκη που έκανε την καταγγελία, θα ήθελα παρακαλώ να τον βγάλουμε στον αέρα τον κύριο Κιτσάκη, ο οποίος είναι κάτοικος και είχε πάει στο χωριό του πριν από λίγο καιρό, τον Αύγουστο ήταν εκεί και διεπίστωσε όλα αυτά που σας εκθέσαμε πριν από λίγο. Λοιπόν, γι' αυτό για του λόγου το αληθές θα βγάλουμε τον κύριο Κιτσάκη στον αέρα, να τον πάρω με τηλέφωνο, να μας πει ο ίδιος, να ακούσετε από τον ίδιο τι έγινε στο χωριό Κοκκινόβρηση στην επαρχία Τριχονίδος. Είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε το τηλέφωνο αυτό, τον κύριο Κιτσάκη? Είμαστε έτοιμοι? Αν δεν είμαστε έτοιμοι, να προχωρήσουμε. Ο κύριος Κιτσάκης. Λοιπόν, το θέμα της εξόντωσης, κυρίες και κύριοι, των πηγών της τροφοδοσίας μας είναι φοβερό.
Και βεβαίως είναι τόσο πολύ δύσκολο να το καταλάβετε, και επειδή γίνεται παραπληροφόρηση στον ελληνικό λαό, δεν μπορεί να περάσει γιατί δεν περνάει τίποτα. Εμπρός. Ναι, παρακαλώ, θα πρέπει να πάρουμε το τηλέφωνο, το τηλέφωνο του κυρίου Κιτσάκη, να τον βγάλουμε να καταθέσει για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ο κύριος Κιτσάκης. Ο ίδιος. Κύριε Κιτσάκη, παρακαλούμε, είσαστε στον αέρα. Μάλιστα. Να μας πείτε, για να σας ακούσουν οι ακροατές της τηλετώρα, οι τηλεθεατές, αυτά που καταγγείλατε πριν από 5 ώρες σε μένα προσωπικά, στον νομό Ετωλίας και συγκεκριμένα στο χωριό σας, στην Κοκκινόβρυση, τι έγινε? Ναι, ακούστε, ναι, διότι ήμουν εκεί τον Αύγουστο, κατά το 10 με 15 Αυγούστου, το χρονικό διάστημα αυτό, είχε έρθει ένα ελικόπτερο και κάθισε πάνω σε ένα βουνό, πολύ ψηλό, είναι 1500 μέτρα περίπου. Μάλιστα. Κάθηκε για λίγο, κάτι άφησε και έφυγε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ οι κτηνοτρόφοι εκεί πέρα μου είπαν ότι έριξε φίδια. Οι κτηνοτρόφοι ίδιοι σας το κατέθεσαν? Ναι, ναι, οι κτηνοτρόφοι ότι έριξε φίδια. Μάλιστα. Η περιοχή εκεί πέρα έχει ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Μάλιστα. Γιδοπρόβατα. Γιδοπρόβατα. Ναι, βέβαια. Είναι ορεινό μέρος και έχει δάση και αυτό πρασινάδα, ας πούμε. Τα γιδοπρόβατα, κύριε Κιτσάκη, τα γιδοπρόβατα είναι σφραγισμένα ή ασφράγιστα? Όχι, ασφράγιστα είναι. Γι' αυτό τα ρίξανε. Εν τω μεταξύ μου είπαν οι δικτυοτρόφοι ότι πριν από λίγες μέρες είχαν ρίξει στην Βρετανία τεράστια φίδια. Ακούτε. Και μάλιστα ορισμένα τα σκοτώσανε με καραμπίνες. Μάλιστα. Βέβαια. Γιατί μόνο με σφαίρες σκοτώνονταν αυτά? Ναι, τεράστια φίδια. Εισαγόμενα. Και ένα άλλο πάλι, μου είπαν εκεί πέρα ότι παρεμποδίζεται, λέει, συστηματικά από τους οικολόγους, δίθεν οικολόγους, ο ψεκασμός. Α, παρεμποδίζεται ο ψεκασμός για κάμπιες και για ακρίδες? Κάμπιες, γιατί εκεί πέρα το δάσος φαινόταν έτσι φαγωμένα πολύ και ξερά. Τα έλατα. Τα έλατα. Και λέω τι, γιατί είναι έτσι, λέει. Τα έχουν, λέει, ξεράνει κάμπιες, εντάξει, δεν αφήνουν οι οικολόγοι να, τον ψεκασμό τώρα τα τελευταία χρόνια. Το μάθαμε αυτό, ότι δεν γίνεται ψεκασμό. Και τα δέντρα δηλαδή. Μάλιστα, οπότε ξεραίνεται το ένα πίσω από το άλλο. Δυστυχώς. Και σε λίγο θα μείνουμε χωρίς έλατα, χωρίς αναπνοή, χωρίς πνεύμονα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Πολλά γίνονται ανεξέλεγκτα πράγματα και ο κόσμος διαρωτάται τι γίνεται τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο. Τι γίνεται? Γίνεται ότι είμαστε δεχόμεθα εχθρική επίθεση. Δυστυχώς, Είμαστε ένας λαός που δεν έχει αφυπνιστεί ακόμα, που έχει αποκοιμηθεί. Δυστυχώς. Και οι επιθέσεις αυξάνονται και πληθύνονται. Ναι, και εν τω μεταξύ είχα μάθει και στον κάμπο κάποιες περιοχές εκεί πέρα, δεν ενθυμούμαι ακριβώς το χωριό, ρίξανε και εκεί φίδια. Μάλιστα. Εκεί βέβαια όχι με ελικόπτερα, αλλά με αυτοκίνητα. Κατ' επέκταση βεβαίως, αφού ρίχνουνε στα βοσκοτόπια και στα ξέφωτα, θα πρέπει να κινδυνεύουν και οι οικογένειες των βοσκών. Βεβαίως. Οι βοσκοί ήδη, διότι είναι δίπλα τα σπίτια τους. Δίπλα, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κιτσάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταγγελία. Πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος, ό,τι μπορείτε κάνετε μέσω της τηλεοράσεως, του κανάλι, για να μάθει ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος είναι απληροφόρητος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καταγγελίες σας. Αυτό και μόνον αφυπνίζει και δημιουργεί στον κόσμο πλέον τα ερωτηματικά, αυτά που χρειάζονται. Ευχαριστούμε πολύ για την κατάθεσή σας στην απόψηνή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Και βεβαίως αυτά που συμβαίνουν είναι τραγικά, είναι απίστευτα. Όχι μόνο απίστευτα, αλλά για αυτούς που δεν παρακολουθούν τα πράγματα και που το έχουν ρίξει στο σωρολόπ, αυτοί να δείτε τι θα πάθουνε. Και λένε, ουφ, καημένε, τώρα τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα, τι σενάρια επιστημονικής φαντασίας είναι αυτά. Οι οικολόγοι θέλουν να αποκαταστήσουν το οικοσύστημα. Λένε, ποιο οικοσύστημα και ποιοι οικολόγοι? Και ποιος δημιούργησε αυτό το τραγελαφικό των οικολόγων να αποφασίζουν και να διατάσσουν, έτσι? Ποιος δημιούργησε την οικολογία? Για ποια οικολογία? Αυτά που καταστρέφουν αυτοί μέσα από οργανώσεις δικές τους, βάζουν τους κατευθυνόμενους δικούς τους να εξοντώνουν τις χώρες και τους τόπους μέσω της οικολογίας, εν ονόματι της οικολογίας και της δίθεν ισορροπίας, διότι αυτή δεν είναι ισορροπία, είναι ισορροπία τρόμου. Ισορροπία θα μου φέρει εμένα στη χώρα μου το εισαγόμενο και το εισερχόμενο ξένο φίδι αλλοδαπής χώρας, είτε έρχεται από την Αφρική, είτε έρχεται δεν ξέρω από πού έρχεται.
που δεν έχει καμία ταυτότητα και σχέση με τη χλωρίδα, την ελληνική και την πανίδα, και θα μου το πετάξει επάνω στα ξέφωτα, στα βοσκοτόπια τα ελληνικά, ώστε να εξοντωθούν όλες οι αγελάδες, όλα τα εγωπρόβατα. Και ακούσατε τι είπε ο προηγούμενος, ο πρόεδρος του χωριού στις Λυγκιάδες, κτηνοτρόφων, ότι εμείς αρνούμεθα να σφραγίσουμε, ώστε αφού δεν μπορούν να τα ελέγξουν και να πατήσουν τα κουμπιά, να ασθενήσουν τα ζώα μέσω του σφραγίσματος, να τα εξοντώσουν με άλλους τρόπους, μέσω οικολογίας. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, διότι αυτό το κατασκεύασμα των οικολόγων είναι του ευρεοσιονισμού κατασκεύασμα και αυτό. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, διότι όταν απαγορεύεται ο ψεκασμός και τα έλατα γεμίζουν κάμπιες, απαγορεύεται ο ψεκασμός στις κάμπιες και στις ακρίδες, για να σωθεί η κάμπια και η ακρίδα, και να καταστραφεί το έλατο και να καταστραφεί κατ' επέκταση και όλη η χλωρίδα και η πανίδα η ελληνική, γιατί κάποτε ψεκάζανε. Κάποτε ψεκάζανε μέσω της ελληνικής αεροπορίας, μέσω... ψεκάζανε, είχαμε ψεκασμούς στην Ήπεθρο για να σωθούν τα δέντρα, για να διατηρηθούν οι ελαιώνες. Τώρα γιατί απαγορεύσαν όλα αυτά? Παρακαλώ πολύ να βγάλουμε και το τελευταίο τηλέφωνο. Παράκληση να βγάλουμε και το τελευταίο τηλέφωνο που έχουμε δώσει για να μιλήσουμε με τον Σμήναρχο Εναποστρατεία, κύριο Θωμά Βρακά. Είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε και αυτό για να μας πει και εκείνος, διότι ήταν δουλειά του να ψεκάζει. Έκανε πριν από λίγο ένα τηλεφώνημα, μια παρέμβαση στην εκπομπή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Δουράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βρακά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα ό,τι είπαν οι δύο προηγούμενοι κτηνοτρόφοι. Μάλιστα. Και έχω να σας καταγγείλω κι εγώ δημοσίως περιπτώσεις που διαπίστωσα κατά την περιήγησή μου στην Ήπειρο τις τελευταίες εκλογές στους νομούς Ιωαννίνων και νομό Θεσπρωτείας. Μάλιστα. Στο νομό Ιωαννίνων, πέραν από τους Λυγκιάδες, έχουν ρίξει λύκους και φίδια στο Καλέντζι. Μάλιστα. Στα χωριά του Σουλίου, στο Ζωτικό. Μάλιστα. Ίγλα, είναι ο δρόμος που οδηγεί από τα Ιωάννινα προς την Κόνιτσα. Φίδια και λύκους. Ορίστε. Μουργκάνα. Στη Μουργκάνα. Ναι, στο παραμεθόριο περιοχή, στον Μπαλαμπά. Τι λέτε? Στους Φιλιάτες πηγαίνοντας προς τη Σαγιάδα. Τόσο καλά δηλαδή. Σε όλα τα μέρη. Ωραία. Είναι πάνω από 10 σημεία. Πέραν αυτών, είπατε για τους ψεκασμούς. Μάλιστα. Κάποτε γινόταν ψεκασμοί στα Πεύκα και στα Πουρνάρια για την Πιτιοκάμπη. Μάλιστα. Κατηργήθηκε αυτό. Μάλιστα. Αρολιπάνσεις κατηργήθησαν. Με εντολή. Με εντολή. Έρχονται απ' έξω οι οδηγίες. Μάλιστα. Και οι άνθρωποι εδώ που κυβερνούν την Ελλάδα ακολουθούν κατά γράμμα ό,τι τους διατάσσουν από το εξωτερικό. Με σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο, όπως λέτε, οι υγιές τροφοδοσίες και να εξαρτώμεθα μονίμως από τι θα μας δώσουν οι κύριοι της ΕΟΚ και του ευρωσιονισμού που είναι στην Αμερική. Οι διαπιστώσεις οι δικές σας, κύριε Βρακά, είναι και από την όλη πορεία σας μέχρι σήμερα και από αυτό που έχετε υποστεί και από το εγχείρημα που κάνατε και είναι γνωστό σε όλο τον ελληνικό λαό, το εγχείρημα που πετάξατε πάνω από τη Βόρειο Ήπειρο. Από την Ήπειρο, την υπόδουλη Ήπειρο, λυπάμαι που τη λέω Βόρειο Ήπειρο, είναι υπόδουλη, είναι όλη η Ήπειρος, και κάνατε αυτό το εγχείρημα με κίνδυνο τη ζωή σας και βεβαίως με όλες τις κυρώσεις που υποστήκατε, γιατί ή τρελό θα σας έχουν αποκαλέσει, γιατί σας έχουν αποκαλέσει, και θέλω να σας κάνω και επίσημη πρόσκληση εδώ στον αέρα, από τον αέρα σε κάποια εκπομπή, να τιμήσετε την εκπομπή, τις εκπομπές αυτές, στον μικρό κύκλο των εκπομπών, να σας έχουμε προσκεκλημένο για να κάνετε τις καταθέσεις σας από τούτο το βήμα. Να δεσμευτείτε στον αέρα. Βεβαίως, ό,τι όποια ημερομηνία ορίσετε εσείς, θα είμαι παρόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επέμβασή σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για τις αλήθειες που καταθέτετε και πρέπει να τις γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βρακά για την παρέμβασή σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι τι έγινε και τι συμβαίνει. Του λόγου του αληθές ακούσατε τρεις φωνές, δύο κτηνοτρόφους, έναν ντόπιο παράγοντα της κοκκινόβρησης που πήγε εκεί διεισόμαση και διεπίστωσε και είδε με τα μάτια του το τι έγινε εκεί στο χωριό του, γιατί του κατήγγειλαν οι κτηνοτρόφοι. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, θα κάνω μία περιοδία εις την Ήπειρο και θα πάω σε όλα τα χωριά αυτά που υπάρχουν τα περιστατικά για να φέρω στοιχεία και αν μπορέσουμε να φωτογραφίσουμε για να δείτε, για να διαπιστώσετε πλέον ότι βρισκόμαστε σε τραγικούς καιρούς. Με παντίους τρόπους μας επιτίθενται. Είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Λοιπόν, αφυπνίζεστε, θαρσείτε, που λέγει ο Κύριος. Η νίκη είναι του Κυρίου μας και θέλω πριν κλείσω την εκπομπή αυτή να διαβάσω ένα συγκλονιστικό για τον Κύριό μας, διότι μόνον ο Ιησούς Χριστός σώζει, μόνον όποιος μένει στην πίστη στέρεος και σταθερός, στην πίστη του Χριστού την Αγία, και η καρδιά του πάλεται και έχει φλόγα για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, διότι εμείς ήδη επιτρέψαμε να μας σκλαβώσουνε, να γίνομαι σκλάβοι και υπόδουλοι του πιο εσχρού κατασκευάσματος, του πιο φασιστικού κατασκευάσματος που λέγεται ΕΟΚ και ΕΕΕ, που σκόπιμα κατασκευάστηκε για την εξόντωση και την υποδούλωση των αδυνάτων χωρών και ειδικά της Ελλάδος, του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θαρσείτε, διότι αυτός που κέρδισε τη μάχη τελειωτικά της ανθρώπινης ιστορίας, κονιορτοποιώντας όλες τις βασιλείες, τις χρυσές, τις αργυρές, τις αλεξανδρινές, τις ρωμαϊκές, σαρώνοντας όλα τα μετάλλια και στεφανώνοντας τους δικούς του αθλητές μέσα στο ουράνιο φως της αιωνιότητος κάτω από το θρόνο του Θεού, αυτός ο Θεός, κυρίες και κύριοι, μέσα στη σάρκα, όπως λέει ο Απόστολος, που ανέστησε ανεβαίνοντας με τα τριήμερη διαδρομή μετά τον Άδη, και το έρευος ανεβαίνοντας το νεκρό του σώμα και αποτυπώνοντας τη δική μας Ανάσταση, αυτός ανέσυρε από τον Άδη τους πεσμένους προπάτορες του ανθρωπίνου γένους, την Εύα και τον Αδάμ, πατώντας πάνω στις πόρτες της κολάσεως και κρατώντας την κλίδα της Αθανασίας στο δεξί του χέρι. Αυτός, ανοίγοντας με αυτό την πόρτα της σκλαβιάς, της φυλακής, την πόρτα της φθοράς, αυτός που κατήργησε τον θάνατο και ξαναέδωσε στο πλάσμα του την αιωνιότητα, τον θάνατο τον επάρατο, τον θάνατο τον καταραμένο, τον απέσιον Άδη, αυτόν που φοβούμεθα όλοι εμείς, κυρίες και κύριοι, εγώ προσωπικά το έχω ξεπεράσει αυτό το σύνδρομο, αδιαφορώ παντελώς. Μπορώ να σας πω ότι είμαι ερωτευμένη με το θάνατο αντίθετα, διότι ο θάνατος είναι η πόρτα που σε οδηγεί στην αιωνιότητα. Εδώ είμαστε εξόριστοι και πρέπει να χαίρεστε όταν φεύγετε από αυτόν τον κόσμο και όταν φεύγει κάποιος δικός σας από αυτόν τον κόσμο. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έχει στο χέρι του την κλίδα της Αθανασίας και την κλίδα του Άδη, αυτός είναι ο φυσικός Θεός που χάρισε στο γένος μας πάλι την Αθανασία με την Ανάστασή του. Αυτός είναι που πάτησε και έλειωσε το κεφάλι του αποστάτη Σατανά, αυτόν που θέλουν να μας επιβάλλουν ως νεοεποχήτη αρχηγό. Αυτός του τόλιωσε το κεφάλι κρεμασμένος σταυρικά πάνω στο αγιασμένο ξύλο του σταυρού, μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης. Αυτός που αφού τελείωσε το μυστήριο της σωτηρίας ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατρός, δίνοντας τη μεγάλη υπόσχεση να έρθει για μία ακόμη και μοναδική φορά την ημέρα της μεγάλης κρίσης. Πώς θα έρθει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά? Δεν θα έρθει ως πτωχός ρακένδυτος, θα έρθει βασιλιάς ένδοξος,
και η παρουσία του θα είναι έντονη από ανατολάσεως δυσμών. Έντονη, τρομερή και φοβερή, θα λάμψουν τα σύμπαντα, θα παρουσιαστεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου τριήμερον και θα φαίνεται σε όλο το ουράνιο στερέωμα λίγο πριν γίνει κρίση. Θα κάνουν σταυρική σύνοδο οι πλανήτες, κυρίες και κύριοι. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, και πριν από λίγο καιρό όλοι αυτοί οι δαιμονικοί επιστήμονες, οι θεοί που έχουν ονομαστεί θεοί, οι θεοί της επιστήμης αυτή, παραδέχθηκαν και ανεκάλυψαν, λέει, ότι το 1999, μας το είπε ο Ιτοκάβα, ένας αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, ήρθε και το κατέθεσε εδώ και σε όλη την περιοδία του, είπε ο Ιάπων αυτός ο καθηγητής της αστρονομίας, ότι αναμένουν σταυρική σύνοδο οι αστρονόμοι το 1999 οι πλανήτες. Και εγώ ρωτώ με τη σειρά μου, γιατί δεν κάνουνε εξάλφα οι πλανήτες, γιατί δεν κάνουνε μια πεντάλφα των Εβραίων, γιατί δεν κάνουνε ένα επτάγωνο, ένα τετράγωνο, ένα τρίγωνο, και θα κάνουνε σταυρική σύνοδο οι πλανήτες, οι οποίοι θα λάμπουν όπως η Πανσέληνος. Λοιπόν, θα είναι η προειδοποίηση του Κυρίου ότι έρχεται η σταυρική σύνοδος, διότι ο σταυρός είναι καρφί στο μάτι όλων αυτών, και θέλουν να γκρεμίσουν και τις εικόνες και στις συνειδήσεις των παιδιών μας τα πάντα, να γκρεμίσουν ποιον, τον αληθινό Θεό. Ο αληθινός Θεός εις μάτιν κοπιάζουν, δεν γκρεμίζεται. Αυτοί θα γκρεμιστούν στο βάραθρο. Εμείς θα δώσουμε φόρον αίματος, γιατί έτσι πρέπει και το επιτάσσει και η ιστορία και η εποχή, αλλά και η συνείδηση όλων ημών των χριστιανών. Εδώ πεθαίνουν οι μουσουλμάνοι για έναν ψεύτικο Θεό, για τον Μωάμεθ, για έναν προφήτη υποτιθέμενο, και δεν θα πεθάνουμε εμείς και δεν θα δώσουμε το αίμα μας, κυρίες και κύριοι, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γι' αυτό σας λέγω, θα αρσείτε, διότι ο νικητής του θανάτου είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που μας ξαναδίδει τη ζωή, που θα λάβουμε άφθαρτα σώματα την ημέρα της κρίσεως και θα ζήσουμε στην αιωνιότητα. Φτάνει να τον ομολογήσουμε έμπροσθεν των εχθρών του, όχι όπισθεν, έμπροσθεν, μπροστά σε όλους αυτούς που βάλουν σήμερα εναντίον του αρχηγού της πίστεώς μας και κατ' επέκταση εναντίον όλου του ορθοδόξου χριστιανικού κόσμου. Και τελειώνω κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτή τη φορά λοιπόν που θα έρθει σαν στρατιλάτης, σαν μεγάλος Θεός όπως είναι, συνοδευόμενος από ταξιαρχίες αρχαγγέλων και αγγέλων, μυριάδες ταξιαρχίες, εκείνος που δέχτηκε την ανθρώπινη κακία και την αποστασία, θα έρθει ως Θεός Μέγας αυτή τη φορά. Εκείνος που άφησε ελεύθερο τον αρχιεργάτη του κακού, αυτός που κράτησε τους σημάντες του σύμπαντος για να έρθει με σιδερένιο σκύπτρο να συντρίψει τα έθνη σαν πύληνα αγγεία, σαν χάρτινα σπιτάκια, και μπροστά του θα λυγίσει, να είστε σίγουροι, κάθε γόνατο ανθρώπου και κάθε μάτι θα τον δει, πιστών και απίστων, και κάθε λαρίγκι θα φωνάξει με κραυγή μεγάλη, τότε που οι άπιστοι και οι απίθαρχοι στον λόγο του θα τρέμουν σαν τα φύλλα. Στην οργή του ανέμου κάτω από τον ολόφωτο σταυρό, που θα διαυγάζει τους ουρανούς, και τίποτε πλέον δεν θα μπορεί να κρύψει την ανθρώπινη ασκήμια ή ομορφιά. Τότε θα είμαστε γυμνοί όλοι μπροστά του. Όλα θα ξεσκεπαστούν. Γυμνά μπροστά πόδια εκείνου όλα θα φανερωθούν, μπρος το άσπυλο φως της θεότητός του, όλα γυμνά, οι σκέψεις, οι πράξεις, οι επιθυμίες, οι αρετές, οι κακίες, οι προθέσεις, ό,τι μα ό,τι έγινε σε αυτό το σύμπαν και ταξίδεψε με την ταχύτητα του φωτός προς τα άστρα, θα έρθει πίσω. Ό,τι συντελέστηκε στους αιώνες κάτω από τα άστρα και τον ήλιο, θα φανεί γυμνό, ακέραιο, στη μέρα τη μεγάλη της δικαιοσύνης του Κυρίου, δηλαδή στην ημέρα της κρίσεως. Αμήν έρχου, Κύριε, αμήν και πότε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω τις απόψινές καταθέσεις μου με την ευχή να έχετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ημέρα Παρασκευή και ημέρα Σάββατο. Και σας υπενθυμίζω, κάθε Παρασκευή, όπως και το κανάλι της Τηλετόρα έχει αναγγείλει,
Θα είμαστε μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων κοντά σας για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, και κάθε Σάββατο 11:30 πάλι κοντά σας για την Ελλάδα και, και την Ορθοδοξία, με τις καταθέσεις για την αφύπνιση και με νέα στοιχεία και με εκλεκτούς προσκεκλημένους. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, ο Κύριος να σας σκεπάζει. Καλό σας βράδυ.